Φίλες και φίλοι του Ένωση.gr, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα, 26 Αυγούστου και είμαι ο Πάνος Λούπος στο σχόλιο της ημέρας. Μετράμε αντίστροφα για να δούμε την ομάδα την Κυριακή στη Λιβαδιά, γιατί όσο και αν μας πικραίνει, όσο και αν μας απογοητεύει, όσο και αν μας πάει τα νεύρα μερικές φορές, πάντα βιάζεσαι και πάντα δημονείς για να δεις την ΑΕΚ, να είσαι δίπλα της και να βιώνεις εν πάση περιπτώσει όλα τα συναισθήματα μαζί της. Παράλληλα, έχουμε και μια εβδομάδα που θα έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις, ειδικά για τη θέση του φορ. Υπάρχει ο Ντουά, υπάρχει μια ακόμα δυνατή περίπτωση. Νομίζω ότι θα έχουμε εντός 24 ώρου ίσως και οριστική εξέλιξη στο θέμα του φορ. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε τότε. Η αλήθεια είναι ότι καθυστέρησε πάρα πολύ αυτή η μεταγραφή και αυτή η καθυστέρηση δεν ήταν normal. Από όποιες πλευρές και να το δεις, δεν μπορείς παρά να μην καταλήξεις στο ότι η ΑΕΚ έπαιξε με τη φωτιά και κάηκε, γιατί το πλήρωσε η ΑΕΚ το ότι δεν είχε φορ. Μπορούμε να βρούμε επιμέρους πράγματα και προβλήματα και παθογένειες για την ομάδα, αλλά νομίζω ότι αν είχε φορ και δεν τα περίμενε όλα από τον Λιβάη Γκαρσία, θα είχε περάσει την ΟΑ και δεν θα είχε χάσει βαθμούς και με τη Λαμία. Και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι φυσιολογικό να έχεις φτάσει τέλος Αυγούστου, να έχεις παίξει όλα τα προκριματικά, να έχεις ξεκινήσει και το πρωτάθλημα και να μην έχεις ένα δεύτερο φορ. Ήξερες από την αρχή ότι θα φύγει ο Ραούχο, ήξερες από την αρχή ότι φεύγει ο Πόνσε, τη στιγμή που τον πούλησες, ήξερες από την αρχή ότι δεν υπάρχει Φαν Βέρτ. Επομένως, ο φορ ήταν μεταγραφική προτεραιότητα. Έτσι, άρα δεν μπορείς να στηρίζεσαι μόνο στο Λιβάη Γκαρσία, που και ο καλύτερος επιθετικός του κόσμου να είναι, έχει επιρρέπεια στους τραυματισμούς, επομένως δεν μπορούσες να το περιμένεις. Είναι λάθος αυτό που έγινε στην ΑΕΚ και επαναλαμβάνω, από όποια πλευρά και να το δει κανείς και όσο και αν θέλει να το δικαιολογήσει, δεν γίνεται το συγκεκριμένο. Για μένα πρέπει να πάρει και αριστερό μπακ. Ο Πίλιος είναι μια χαραπέχτης και εγώ τον πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να πιάσει στην ΑΕΚ, αλλά μην ξεχνάμε ότι στα πρώτα παιχνίδια είδαμε αριστερό μπακ τον Γκάλενς, που σημαίνει ότι δεν είχαμε και τόση εμπιστοσύνη στον Πίλιο. Τώρα δεν μπορεί να θεωρείται βασικός και αντικατάστατος. Και αυτό είναι λίγο μη φυσιολογικό που συμβαίνει. Και κακά τα ψέματα, για να είναι ομάδα πλήρης χρειάζεται και ένα αριστερό μπακ. Αλλά ειδικά αυτό με το φορ, δυστυχώς για εμάς είναι ανέκδοτο. Έτσι, δεν μπορείς να μην έχεις πάρει επιθετικό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα μηνύματά σας. Ο Χαρούλης τώρα είναι ή Χαρού HS και έχει ξεχάσει το λάμδα. Μπάσαρτος. Γεια σας κύριε Λούπο, γνωρίζετε αν οι άνθρωποι που απαρτίζουν το στρατηγικό σχεδιασμό της ομάδας πέρα από ποδοσφαιριστές έχουν προτείνει στον Αλμέιδα ενίσχυση για το προπονητικό τμήμα. Με πόσα τέρματα που έχουμε δεχτεί από στατικές φάσεις δεν θα είχε λογική μια προσθήκη ενός βοηθού προπονητή που να είναι ειδικό στα στημένα. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση για προσθήκη στο προπονητικό team. Επίσης, δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ αυτό. Υπάρχει γενικότερα μια παραφιλολογία από πέρυσι όσον αφορά στους συνεργάτες. Εγώ δεν βρίσκω κάποια λογική σε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα της ΑΕΚ η προσθήκη στο προπονητικό τμήμα και φυσικά δεν υπάρχει καμία, φίλε μου, σε καμία ομάδα του κόσμου, βοηθός προπονητής που να είναι ειδικός για τα στημένα. Έτσι. Η ομάδα δουλεύει στα στημένα, στις στατικές φάσεις. Η ΑΕΚ, επειδή αναφέρεσαι στην άμυνα φυσικά, δεν στέκεται η άμυνα της ΑΕΚ. Γενικότερη ανασταλτική της λειτουργία δεν στέκεται στο ύψος της. Και αυτό είναι γιατί κάνει πάρα πολλά λάθη. Και επίσης, τις λιγοστές φορές που περνάει ο αντίπαλος τη σέντρα και φτάνει προς την περιοχή της, λες ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές να δεχτείς τέρμα. Άρα υπάρχει και απροσεξία και ατομικά λάθη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί μέσα από τη δουλειά. Όπως και οι στατικές φάσεις που δέχεσαι, αλλά και οι στατικές φάσεις που είναι οι δικές σου. Έτσι, γιατί και προχθές είδαμε ότι έπρεπε να μπει ο Λαμέλα για να δούμε ένα αξιοπρεπές, μια καλή εκτέλεση φάουλ, από την οποία προήλθε κιόλας το γκολ της Σοφάρης. Έτσι, αυτά όλα είναι θέμα δουλειάς και δεν νομίζω ότι είναι μια δουλειά που δεν γίνεται. Ίσως είναι όμως μια δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο.
Ο Πανκ Ροκ λέει: ας υποθέσουμε ότι μετά τη Λιβαδιά ο Αλμέιδα φεύγει. Ποιος θα προτείνει επιλέξει τον επόμενο προπονητή? Ο Λιόπουλος θα τον εγκρίνει, οκ. Ποιος όμως θα πάει τον προπονητή μέχρι τον ιδιοκτήτη? Αργά ή γρήγορα ο Αλμέιδα θα φύγει, είναι θέμα χρόνου. Δεν θα βγάλει τη σεζόν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν μπορεί να το γυρίσει το έργο. Είναι μια δική σου εκτίμηση, φίλε. Τη σέβομαι, διαφωνώ. Πιστεύω ότι μπορεί να το γυρίσει το έργο και πιστεύω ότι θα είναι λάθος να τεθεί θέμα προπονητή τώρα που είναι αρχές σεζόν. Επαναλαμβάνω, σέβομαι την άποψη την αντίθετη, αλλά νομίζω ότι, για να έχω και τη δική μου ξεκάθαρη άποψη, ότι θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και επίσης θεωρώ ότι η ομάδα θα στρώσει, η ομάδα θα παίξει την μπάλα που θέλει ο Αλμέιδα. Έχει αποδείξει ότι η δουλειά του βγαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ αλλάζει τρόπο παιχνιδιού. Αυτό θα γίνει. Αυτό είναι κάτι, παιδιά, που δεν το λέω τώρα. Το έγραφα πριν από τα παιχνίδια με την Ίντερ Δεσκάλδες, ότι μην περιμένετε να δούμε την ΑΕΚ έτοιμη σε καμία περίπτωση. Μην περιμένετε, η ΑΕΚ θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα δίμηνο για να αποδώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό που δουλεύει ο Αλμέιδα. Επαναλαμβάνω, το έγραφα πριν τα ματς με την Ίντερ Δεσκάλδες. Το θέμα ποιο ήταν, σε αυτό το χρονικό διάστημα που η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να είναι ακόμα η ΑΕΚ που θέλει ο Αλμέιδα και που θέλουμε όλοι, σε αυτό το χρονικό διάστημα το ζητούμενο ήταν να νικάει η ομάδα μέσα από την ατομική ποιότητα και μέσα από την πληθώρα των επιλογών. Έτσι, δυστυχώς δεν έχει συμβεί αυτό, κυρίως γιατί δεν είχε επιλογές. Και καταλήγω πάλι εκεί που είχα ξεκινήσει στην αρχή, με την έλλειψη ενός ακόμα φόρ. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Θοδωρής, καλησπέρα Πάνο και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου να απαντάς στις ερωτήσεις μας. Φίλε, σε αυτό θα σου πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να με ευχαριστείς για τον χρόνο να απαντάω στις ερωτήσεις σας. Ίσα-ίσα πρέπει να συμβεί το αντίθετο. Δηλαδή, τι εννοώ, απολογούμε που δεν μπορώ πάντα να απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό συμβαίνει και καλά κάνεις και το θέτεις γιατί θέλω να πω κάτι. Τα περισσότερα βίντεο τα κάνω νωρίς το μεσημέρι, που σημαίνει ότι περισσότεροι από εσάς δεν έχουν στείλει τα ερωτήματά σας. Αυτό να το έχετε λίγο υπόψη σας, όσοι θέλετε να μου στέλνετε ερωτήματα εμένα, εν πάση περιπτώσει, να μου κάνετε αυτή την τιμή, γιατί σπάνια μπορώ, έχω το χρόνο από το απόγευμα και μετά να κάνω βίντεο. Είτε λόγω της ερασιτεχνικής που έχει πραγματικά πάρα πολύ δουλειά, είτε λόγω της εφημερίδας που το βράδυ πρέπει να κλείσω. Επομένως, τα βίντεο, και έχω συζητήσει και έχω συμφωνήσει αυτό με τον Σταύρο, τα κάνω νωρίς. Όταν τα ερωτήματά σας είναι λίγα, δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση 11. Καλά κάνεις και το θέτεις, εγώ απολογούμαι γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να με ευχαριστήσεις εσύ και ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Αν μπορείτε, παιδιά, λίγο πιο νωρίς τα ερωτήματά σας, από νωρίς το πρωί θα ήμουν ευγνώμων. Λοιπόν, τώρα η συνέχεια της ερώτησης του Χαρούης. Θα μπορούσε να ρωτηθεί ο προπονητής για τα επαναλαμβάνω προβλήματα της αμυντικής λειτουργίας και πώς έχει σκοπό να τα διορθώσει. Επίσης, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί ορισμένες φορές είναι λες και ζούμε ένα ντεζαβού. Ναι, απάντησα νομίζω ήδη. Παρά είναι για την ΑΕΚ πολλά τα ατομικά λάθη. Παρά είναι για την ΑΕΚ πολλά τα γκολ που δέχεται από την κακή της ανασταλτική λειτουργία. Έτσι. Δεν δέχομαι κάτι διαφορετικό, δεν δέχομαι κάποια δικαιολογία, ούτε ότι σε όλες τις ομάδες συμβαίνει. Γιατί σε εμάς είναι υπερβολή. Είναι πολλά τα ατομικά λάθη από πέρυσι, τα είδαμε και φέτος, τρομερά πράγματα, και με την ομάδα από την Ανδώρα και με την ομάδα από την Αρμενία. Επομένως, υπάρχει και η ατυχία μέσα στο ποδόσφαιρο, εντάξει, αυτό υπάρχει σε όλες τις ομάδες όμως. Μπορεί να υπάρχει και λίγο περισσότερο σε εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς να την επικαλείς. Έτσι, άρα, φίλε, διορθώνεται μόνο μέσα από δουλειά και από καλή ψυχολογία. Έτσι, γιατί η ΑΕΚ έχει πρόβλημα αυτοπεποίθησης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν. Αλεπού, κύριε Λούπο, μπορείτε να μας ενημερώσετε. Ωραίο αυτό, η Αλεπού ρωτάει το Λύκο. Κύριε Λούπο, μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα με Λεβαδιακό? Αναμένετε και αν ναι, πότε να πάρει ΑΕΚ εισιτήρια? Το λέω γιατί πήρα σήμερα τηλέφωνο και μου είπαν ότι προς το παρόν εισιτήρια δίνονται μόνο σε κατόχους με ταυτότητα Λιβαδιά. Σε ευχαριστώ. Φίλε, αυτό που ξέρω από την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, το ρώτησα και χθες, είναι ότι οι Λιβαδιά περιμένουν να πάρουν άδεια για να ανοίξουν την κερκίδα, γιατί κάνουν προφανώς κάποιες εργασίες. Περιμένουν να πάρουν άδεια από την περιφέρεια και όποιους άλλους φορείς πρέπει να πάρουν
για να ανοίξουν την κερκίδα για τους φιλοξενούμενους. Επομένως, θεωρώ ότι αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετάρτη αργότερο, θα έχουμε εικόνα για το αν θα πάρει ο κόσμος σάκι εισιτήρια για να πάει στη Λιβαδιά. Λοιπόν, ο Γιάννης Συνοδεινός, καλησπέρα πάνω. Πιστεύεις τελείωσε ο Μίτογλου από την ΑΕΚ? Δεν είναι κρίμα να χαθεί ένας παίκτης που σχεδόν πάντα όποτε αγωνίστηκε ήταν καλός? Έχει απαντήσει ο Αλμέιδα. Γιατί? Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, ότι ο Μίτογλου όποτε αγωνίστηκε ήταν καλός, ήταν αξιοπρεπής. Έτσι δεν είναι ο μπακ, ο στόπερ των ονείρων μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι όποτε αγωνίστηκε δεν ήταν καλός. Και ο Θοδωρής, ως συνέχεια στο σχόλιο του Γιάννη, λέει πάντως ο Βίντα φίλε μου τη συγκεκριμένη περίοδο είναι από τους πιο ντεφορμέ παίκτες. Ναι, νομίζω ότι γενικά είναι σε ντεφορμάρισμα όλη η άμυνα της ΑΕΚ και ο Μουκουντή ήταν σε ντεφορμάρισμα. Φίλε, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε στους επόμενους. Άκης, άμα πάρουμε ντουά και ένα στόπερ σαν τον Ζιζό, ανεβαίνει η ομάδα πολλά επίπεδα. Ο Βίντα πρέπει να κάτσει πάγκο, μόνο κακό κάνουν σε ένα τέτοιο παικταράκι και προσωπικότητα να τον έχουν βασικό, ενώ φαίνεται ότι μεγάλος και έχει μειωμένη απόδοση. Για στόπερ δεν ακούγεται τίποτα, Του Μίτογλου, αφού είναι ξεκάθαρο ότι δεν τον εμπιστεύεται, τι τον κρατάει? Στο ίδιο ερώτημα συμπληρώνει ο Νίκ Ζεκ 77. Πραγματικά, αδερφέ μου, αυτό που γίνεται με την άμυνα στόπερ και ακραία μπακ είναι αδιανόητο. Λες και νυχτρή τσάκ μέσα στην ομάδα και θέλω να μας καταστρέψουν. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Γιάννη Σάκ Χανιά συμπληρώνει. Μπορεί να σου πω Μελισανίδη να κρατήσουν τον Μίτογλου, προφανώς. Και οι Ταλιμπάν τον κρατάνε με νύχια και με δόντια. Μάλιστα. Γιατί έτσι είπε ο Μπιν Λάντεν. Λοιπόν. Για την άμυνα, παιδιά, ναι, υπήρχε κάποια στιγμή, όπως ξέρετε, η σκέψη με το Σισε να πάρει ομάδα πέμπτο στόπερ. Νομίζω ότι εγκαταλείφθηκε από, ειδικά όταν η ΑΕΚ έμεινε εκτός Ευρώπης και έχει μπροστά της μία διοργάνωση και η φιλοσοφία του Ματίας είναι ότι μπορούμε να πάμε με τέσσερα στόπερ. Τώρα, αν γίνει και κάτι, κάποια παραχώρηση και κάποια άλλη μεταγραφή και έχουμε κάποια αλλαγή στη θέση του στόπερ, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σου αποκλείσω. Γιάννη ΑΕΚ Χανιά, δεν έχει σημασία να ασχολούμαστε ούτε με θεσμικούς ούτε εξωθεσμικούς παράγοντες. Δεν το γνωρίζω αν θα έχουμε εξελίξεις με αφίξεις και αναχωρήσεις προσώπων στην ΠΑΕ. Δεν το γνωρίζω πραγματικά. Ο Νίκ Ζεκ, καλησπέρα πάνω. Θέλω να μου πεις ειλικρινά τη γνώμη σου για το γεγονός ότι η ομάδα πηγαίνει και φέτος με την ίδια άμυνα, με μόνη αλλαγή ο Ντουμπάτζο αντί Σιντιμπέ. Θετικά, εγώ το βλέπω ότι ήρθε ο Ντουμπάτζο αντί του Σιντιμπέ. Ο Σιντιμπέ δεν προσέφερε. Έχεις δει παγκοσμίως μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό έγκλημα? Ναι, το ότι δεν πήραμε φόρο. Η ομάδα θέλει να κάνει κακό στον εαυτό της, είναι αυτοκαταστροφική. Η ίδια άμυνα και γερασμένη κατά ένα χρόνο. Τι να πω, χάσει τον ύπνο μου. Δεν μπορεί να είναι όλοι και στην ομάδα τόσο άμπαλοι. Τι να πω, ας ελπίσουμε ότι έστω τις τελευταίες μέρες ο Σούπερ Μάριο θα κάνει αυτό που πρέπει. Διάβασα ακριβώς, φίλε, το σχόλιο σου. Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Από εκεί και πέρα, εγώ πάντα θέλω 5 στόπερ, να σου πω την αλήθεια, στην ΑΕΚ. Μ' άρεσε πάρα πολύ τη χρονιά του πρωταθλήματος του 18. Γενικότερα η άμυνα της ΑΕΚ ήταν εξαιρετική τότε με το Χιμένεθ. Και είχε τότε τον Τσιγκρίνσκι, το Βράνιες, τον Τζόσιτς, το Λαμπρόπουλο και το Τζανετόπουλο πέμπτο, έτσι. Και είχε σχάσει σε κάποια φάση το Τζόσιτς με τραυματισμό για αρκετούς μήνες και είχαν σταθεί όλα τα παιδιά και ο πέμπτος που ήταν ο Τζανετόπουλος τότε ήταν πάρα πολύ καλός και με τη Μίλαν. Και γενικότερα νομίζω ότι πάντα χρειάζεται μια ομάδα 5 κεντρικά μπακ. Αυτά, σας ευχαριστώ παιδιά για τα ερωτήματά σας. Επαναλαμβάνω, θα το πω άλλη μια φορά κλείνοντας, ότι τα βιντεάκια τα κάνω νωρίς σχετικά μέσα στην ημέρα, επομένως αν σας είναι εύκολο, δεν το απαιτώ σε καμία περίπτωση, να στέλνετε λίγο νωρίς τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά και μακάρι να πάρουμε εισιτήρια για τη Λιβαδιά, να έχουμε κόσμο και να δούμε την ομάδα να κάνει το διπλό. Γεια χαρά!